kidding about that? Almost never. Almost never. 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 My name's Friday. Take a lot of kidding about that? Almost never. Almost never. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τηλεφημερίδα μας. Ο Κίτρινος Τύπος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα σας ευχηθούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα και έτσι θα σας εγκαταλείψουμε. Σήμερα το μενού είναι πολύ πλούσιο της εκπομπής και είναι μια άκρος πολιτική εκπομπή. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί από εσάς θα το ακούτε και θα αισθάνεστε ίσως περίεργα. Γιατί η διαφθορά στην αστυνομία είναι άκρος πολιτικό θέμα. Ο εφησυχασμός για τους σεισμούς, γιατί επανερχόμαστε στο θέμα εμείς, είναι επίσης άκρος πολιτικό θέμα, όπως πολιτικό είναι και το θέμα ενός πρώην κοινοτάρχη που κατόρθωσε να μετονομάσει τους δρόμους της πόλης που ζει και που είναι δήμος σήμερα, αλλάζοντάς τους με ονόματα φίλων, συγγενών και δημοτικών συμβούλων. Τα κίτρινα στο τέλος, όπως πάντως του κίτρινου τύπου, και τώρα πάμε να πάρετε μια γεύση από ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όταν τσακωθήκαμε για πρώτη φορά, άρχισε να αγκιάζει αυτή την ατζέντα. Είναι γιατί κρατούσε τη συνέχεια με απελούσα ότι να την δώσει στην αστυνομία και να κάνει και να ράνει. Αυτό. Εγώ ζητάω από αυτό να τακτοποιήσει το γιο του. Είναι δημοτικό σύμβουλο στη Δημαρχία της Κηφισιάς. Τον ξέρει όλοι και αυτοί που τον ψηφίσαν, όμως δυστυχώς δεν ξέρουν ότι δεν αναγνωρίζει το ίδιο το παιδί. Οδός Χρήστου Τσιτίνη. Η σχέση αυτής της οδού με εσάς? Ήταν του πατέρα μου που ήταν σκάρφος. Και επειδή είναι και το σπίτι του εδώ πέρα, λέμε να την αλλάξουμε αυτή από Χρήστου Λαδά και να βάλουμε ένα πατριώτα πάνω και βάλαμε αυτόν. Απλώς βγάλαμε το Λαδά και βάλαμε Τσιτίνη. Μπράβο. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία γιατί βαδίζουμε πάντως στην κόψη του ξηραφιού στο μετέχνιο μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.